ιδιαίτερη γέφυρα της χώρας. Συναγερμός επισημάνει στις τεχνικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας ύστερα από τη διαπίστωση των ειδικών ότι η γέφυρα στα Σέρβια Κοζάνης έχει υποστεί αλλοιώσεις στο σκελετό. Η τροχέα από σήμερα εφαρμόζει έκτακτα προληπτικά μέτρα. Η αυτοψία είναι της Λευκής Γεωργάκης. Από το πρωί έχουμε μία ώρα από εδώ, μία ώρα από εκεί μεριά. Ταλαιπωρία! Μόνο. Και χωρίς προειδοποίηση. Οι οδηγοί των φορτηγών δυσφορούν και διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα που εφαρμόζει η τροχέα στη διέλευση της γέφυρας Σερβίων στην Κοζάνη. Τα μέτρα ζήτησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας. Εγώ φοβάμαι. Τώρα με φόβο. Εδώ έχουμε φάει 4 ώρες. Να περιμένουμε. Η γέφυρα των Σερβίων, μήκους 1.372 μέτρων, μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα μας, έχει υποστεί γύρανση στο σκελετό. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι δύο μεγάλα ανοίγματα των 100 μέτρων και δύο μικρότερα των 70 μέτρων έχουν υποστεί καθίζηση. Οι αλλοιώσεις είναι οφθαλμοφανείς, καθώς τα κάγκελα πάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας έχουν χάσει την ευθυγράμμισή τους. Θα μπορούσε να μπει ένα νέο οδόστρωμα ώστε να είναι εντελώς οριζόντιο, για να μην υπάρχουν αυτοί οι κραδάσματα. Η τροχέα απαγόρευσε τη διέλευση φορτηγών που περβαίνουν τους 50 τόνους μεικτό βάρος, ενώ επιτρέπεται η διέλευση μόνο ενός φορτηγού ανά ρεύμα. Το όριο ταχύτητας περιορίστηκε στα 40 χιλιόμετρα. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια. Οι πρώτες μελέτες για την κατάσταση της γέφυρας θα ολοκληρωθούν από την περιφέρεια μέχρι το καλοκαίρι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προβούμε σε κάποιες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της γέφυρας και περαιτέρω, όπως είπα, με την ολοκλήρωση της μελέτης θα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Την ολική αποκατάσταση του έργου όμως θα αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών. Το κόστος της παρέμβασης ενδέχεται να υπερβεί τα 10 εκατομμύρια ευρώ.